Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Λοιπόν, Κώστα, για να δούμε εδώ και πόσο καμαρώνουμε και εμείς, αλλά και εσείς που τα είδατε και τα ζήσατε από κοντά, γιατί εμείς τα βλέπαμε με την απόσταση τη σημαντική. Εσείς τα ζήσατε βλέποντάς τα, και νομίζω εδώ έχει μια διαφορά, την αγωνία σας για να φτάσουμε σε αυτό το πραγματικά εκπληκτικό αποτέλεσμα, να στείλουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια και των Καστοριανών παιδιών στην πρώτη θέση παγκόσμια. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις επιτυχίες των δικών μας των παιδιών, όπου, όπως είπατε πριν, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Στέλλα Νάτσουλα πήραν χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο. Ναι. Όπως επίσης και ο Νίκος Μοκολόπολος που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία εφήβων. Και να πούμε, συνοδευόμενα και από παγκόσμια ρεκόρ, έτσι. Από παγκόσμια ρεκόρ. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση εδώ στην παγκόσμια κοπηλασία. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση. Πρωτοφανές το γεγονός, ιστορικές στιγμές. Αν αναλογιστούμε ότι είμαστε καλύτεροι, στην κατάταξη καλύτεροι από Γερμανία, από Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, από Μεγάλη Βρετανία, από Ρουμανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Αυτές είναι παγκόσμιες δυνάμεις πανίσχυρες, με πολύ μεγάλη παράδοση. Η Ελλάδα μας είναι πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη, και για να αναλογιστούμε λίγο καλύτερα, να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί. Η αποστολή μας αποτελείται από 31 αθλητές και της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, με 144 αθλητές. Απίστευτο. Της Ιταλίας περίπου τους 180 αθλητές. Των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου τους 130 αθλητές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Για να μπορέσουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη πότε ήτανε οι αγώνες? Οι αγώνες ξεκίνησαν από την προηγούμενη Δευτέρα. Από την προηγούμενη Δευτέρα, να φτάσουμε στο Ιταλικό Σαββατοκύριακο. Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλοι αγώνες, πολύ μεγάλο πρωτάθλημα και είναι πάρα πολλοί αθλητές, χιλιάδες. Και είναι σειρά προκριματικών, επαναληπτικών, ημιτελικών, για να φτάσουμε μέχρι τους τελικούς. Πες μου όμως, Κώστα, όταν ξεκινούσατε για το Βαρέζε, πιστεύαμε ότι η Ελλάδα θα είναι πρώτη παγκόσμια δύναμη για την κατηγορία εφήβων νεανίδων και μέσα στην πρώτη πεντάδα στο K23, ή ήταν πάνω από τις προσδοκίες μας όλο αυτό που τελικά συνέβη? Ναι. Ξεκινώντας από το κοινόβιο προετοιμασίας, φαινόταν ξεκάθαρα ότι έχουμε δυνατή ομάδα. Έχουμε καλά ταλέντα, ήταν πολύ καλά προπονημένοι, ήταν πολύ καλό το κλίμα μέσα στην ομάδα και φαινόταν ότι πάμε για κάτι πολύ καλό. Όμως είναι μικρές ηλικίες, είναι αστάσματοι παράγοντες, είναι αγώνας, δεν ξέρεις που τέτοιες θα συμβεί. Σωστά. Αλλά όλα πήγαινε κατευθείαν. Φέραμε καταπληκτικά αποτελέσματα. Τα παιδιά δώσανε πραγματικά τεράστιες μάχες απέναντι σε πολύ δυνατούς. Φαίνεται αυτό. Νομίζω ποια ήταν η περίπτωση της Αναστασιάδου. Ήταν που ήταν τρίτη και ξαφνικά πετάγεται και της αφήνει πίσω Τουρκάλα και δεν θυμάμαι ποια ήταν η τρίτη τελικά. Ναι, πρέπει να ήταν η Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν τρίτη όμως, τα έδωσε όλα. Και ήταν πέρα στην πρώτη θέση. Να ότι συναγωνιζόμαστε παγκόσμια πανίσχυρες αεροδοτικές δυνάμεις. Ναι. Δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο τίποτε. Όλοι προετοιμάζονται για αυτό το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα, Κώστα, ξέρεις, δηλαδή τα υπόλοιπα νομίζω ότι έστω με κάποιον τρόπο τα είδαμε και στην χώρα. Ήταν πρώτο θέμα στις αθλητικές ειδήσεις των καναλιών, να το πούμε και αυτό. Θα ήταν όμως καλό κάποια στιγμή να δώσουν και τα κανάλια τη βαρύτητα στο συγκεκριμένο άθλημα και να δούμε κάποια στιγμή και αγώνες απευθείας και από την τηλεόραση, και για την κρατική τηλεόραση αλλά και για τα ιδιωτικά κανάλια. Μακάρι να μπορούσε να συμβεί και αυτό. Από την άλλη, αυτό που θέλουμε να μας πεις, Κώστα, είναι πώς είδαν οι υπόλοιποι εκεί, γιατί εσύ είσαι στην εθνική ομάδα, μιλάς με όλες τις αποστολές, πώς το είδαν οι άλλοι το γεγονός ότι
η Ελλάδα έφτασε σε αυτή την πρώτη θέση και μέσα στην πεντάδα για το K23, και αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ότι μέσα σε αυτή την προσπάθεια για να έρθει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι 3 καστοριανά παιδιά. Ναι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, το ότι είναι 3 καστοριανά παιδιά που συνετέλεσαν τα μέγιστα με αυτήν την τεράστια επιτυχία. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον τόπο μας και αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι πόσο υποπηλαστία είναι η σκηνή στην περιοχή μας με την παράδοση από παλιά και τα νέα παιδιά που συνεχίζουν τώρα να ανεβάζουν αυτές τις επιτυχίες ακόμη ψηλότερα, όλο και ψηλότερα. Ναι. Όσο αφορά την αίσθηση που κάναμε παγκοσμίως. Ναι. Επειδή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία την ΦΥΖΑ συμμετέχω εδώ και περίπου 30 χρόνια και φροντζόμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε καταπλήξει, συνεχίζουμε να τα καταπλήξουμε, γιατί τους έχουμε καταπλήξει πολλές φορές την πλήξη. Δεχθήκαμε σαν ομάδα και δέχτηκα προσωπικά θερμότατα συγχαρητήρια μέχρι και από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Κοπηλατικής Ομοσπονδίας και φυσικά από όλα τα υπόλοιπα στελέχη που βρισκόμαστε σήμερα σε τέτοιες αγώνες. Όπως επίσης και από άλλες ομάδες. Κώστα, τους λες και εσύ και εγώ από την Καστοριά είμαι. Την Καστοριά τη γνωρίζουν οι περισσότεροι. Εδώ να πούμε ότι έχουμε φιλοξενήσει έναν αξιωματούχο και μία αυτή είναι νούμερο 2 στην ιεραρχία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Πάτρικ Ροπάν. Τον έχουμε φιλοξενήσει στην Καστοριά για να του δείξουμε όλες εκεί τις καταστάσεις μας, τις δυνατότητες και να μεταφέρει την πίτα τις πληροφορίες, ούτως ώστε να έχουμε μια μελλοντική προσδοκία, εάν κάποτε βελτιώσουμε λίγο τις εγκαταστάσεις μας εκεί στον αυτοκινητικό κέντρο. Πρέπει. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κινηθούμε, να διοργανώσουμε και εμείς μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Έτσι. Τώρα Κώστα, εσύ είσαι ακόμα στο Βαρέζε, βρίσκομαι εκεί, δεν είσαι ακόμα? Είμαι ακόμα στο Βαρέζε και επιστρέφουμε. Τα παιδιά τώρα γυρνάνε πίσω, γυρνάνε και στην Καστοριά, γυρνάνε κάπου αλλού στην Ελλάδα. Τα παιδιά πέταξαν όλοι το πρωί προς Αθήνα, γιατί τα κοινόβια συνεχίζονται. Έχουμε μπροστά μας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση επίσης. Όπως έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23, όπου και εκεί έχουμε επίσης πολλές προσδοκίες. Άρα τα παιδιά συνεχίζουν να είναι στα κοινόβια, ας πούμε. Τα παιδιά των μεγαλύτερων ηλικιών, ναι. Μάλιστα. Οπότε δεν θα τα δούμε ακόμα ή εκτός αν μπορέσουμε στο για λίγο να έρθουν Καστοριά να τους δούμε και από κοντά. Κάποια στιγμή θα πάρουν μια πολύ σύντομη άδεια. Θα γίνει και αυτό, ναι. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες πότε είναι? Οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι στο Χαζεμπίκιο του Βελγίου, είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μέσα Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μόναχου είναι το 13-14 Αυγούστου. Νομίζω ότι με τη φόρα του παγκόσμιου θα δούμε και πάλι πρέπει να είναι σε μεγάλη φόρα με τα παιδιά. Θα δούμε και πάλι τα παιδιά στις πρώτες θέσεις. Τώρα, από την εμπειρία σου, Κώστα, κάτι ακόμα. Καιρό μιλάμε και για την Αναστασιάδου βεβαίως και για την Νατσιουλά. Βλέπουμε τώρα και τον Νίκο Χολόπουλο. Είναι παιδιά τα οποία τα βλέπεις για πολύ πάνω, δηλαδή θα έρθουν και Ολυμπιακοί αγώνες. Βλέπεις ότι είναι παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και σε αυτές και σε αυτά τα μεγέθη. Ποια? Εφόσον είναι για να καταρχήν και αποφασίσουν να συνεχίσουν, έχουν δρόμο να φτάσουν πολύ υψηλότερα. Να γνωρίζουμε ότι όσο ανεβαίνουν οι κατηγορίες, τόσο οι απαιτήσεις αυξάνονται και ο συναγωνισμός με τις παγκόσμιες δυνάμεις είναι εντονότερος. Έχουμε αποδείξει από το παρελθόν, έχουμε Ολυμπιακό μετάλλιο, έχουμε δύο Ολυμπιονίκες στην πόλη μας, έχουμε τέταρτη θέση. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υποκέβουν πάρα πολύ ψηλά. Μέσα από μια μεθοδευμένη και στοχευμένη δουλειά που γίνεται, ξεκινώντας από μια διοίκηση που έχει κοινό όραμα. Εκείνη η πορεία ομοφωνία έτσι πολύ καλό κλίμα από ένα πολύ καλό προπονητικό team, τον Ιταλό προπονητή, τον Γιάννη Ποστιλιώνε, είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα αναγνωρισμένη, και ένα πάρα πολύ ικανό αριθμό εθνικών προπονητών, μεταξύ των οποίων είναι ο Γιάννης Τσαλούκος, που πρώην προπονητής του Μιλού Μαυροφόρου, αν δεν ξεχάσουμε, και πάρα πολλά παιδιά με πολύ ταλέντο,
τους δίνονται οι δυνατότητες. Προσπαθούμε δηλαδή όσο πιο οργανωμένα και μικροδεσμένα να τους δώσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να ανταγωνιστούν. Τώρα εδώ να έρθουμε, γιατί είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν θα συνεχίσουν και πώς θα συνεχίσουν, γιατί μας τα έλεγε και η Μέη Εμμανουηλίδα εδώ κάποια στιγμή να τελειώσει και τις σπουδές, γιατί είμαι ξεκρέμαστη παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τα παιδιά αυτά χάνουν τις σπουδές τους ή στο σχολείο τους. Το κράτος στηρίζει, Κώστα? Μπορούν να δουλέψουν αυτά τα παιδιά, να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και αφιερωμένα σε αυτό που κάνουν? Κάνει κάτι το κράτος για αυτά τα παιδιά? Το κράτος στηρίζει ως έναν βαθμό, προσφέροντας σε πρώτη φάση κάποια οικονομική υποστήριξη για τα μετά και προσφέρει την εισαγωγή άνευ εξετάσεων σε οποιαδήποτε σχολή επιλέξουν τα παιδιά, εφόσον έχουν μέχρι 6 παγκόσμια νίκη ή μέχρι νίκη ευρωπαϊκή. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά μια διασφάλιση επαγγελματική, μια διασφάλιση επαγγελματική δεν μπορούν να την έχουν πια παιδιά που είναι πρώτα στον κόσμο, δηλαδή. Ναι, αν δεν την έχουν αυτά τα παιδιά, ποιος μπορεί να την έχει? Γιατί για να έρθει αυτή η νίκη, τα αφήνουν τα πάντα, τα αφήνουν τα πάντα τους. Και θα ερχόμουν κλείσω. Από εκεί και τώρα μετά είναι δυστυχώς πρόβλημα όλου του ελληνικού αθλητισμού σε όλα ανεξαιρέτηστα αθλήματα, όπου η επαγγελματική αποκατάσταση προσφέρεται μόνο σε κάποιους Ολυμπιονίκες. Εκεί θα έπρεπε να πρέπει λοιπόν η πολιτεία, και εκεί εστιάζονται όλες οι πιέσεις που κάνουν, όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες μέσω της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ότι σε αυτά τα παιδιά πρέπει να δοθεί μια κάποια επαγγελματική αποκατάσταση, σαν λεβή, ούτως ώστε να απόσπαστα να αποφυλωθούν την προπονησία τους και να μας φέρουν τις μεγάλες διακρίσεις που μπορούν να τις φέρουν επιδεδειγμένα. Ίσως πρέπει να το ξαναδούμε λοιπόν το πλαίσιο αυτό. Είχαν καταργηθεί πολλά πράγματα λόγω μνημονίων, αν θυμόμαστε καλά. Ακριβώς. Αλλά επειδή μπαίνουμε ξανά σε μια σειρά, ας δούμε λίγο, γιατί για να έρθει μια θέση παγκόσμια δεν έρχεται τυχαία. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολλές στερήσεις για πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα στα καλύτερα χρόνια ενός ανθρώπου. Όχι απλά χρόνια, στα καλύτερα χρόνια ενός ανθρώπου. Χάνουν λοιπόν τα καλύτερά τους χρόνια για να αφιερωθούν σε αυτό, για να έρθουν οι πρώτες τους νίκες. Ενώ τα άλλα παιδιά μπορεί να διασκεδάζουν, να τρέχουν, να κάνουν αυτό που θέλουν ίσως, να ζήσουν την ηλικία τους. Εδώ τα παιδιά αυτά θυσιάζουν πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουν σε αυτές τις θέσεις. Κώστα, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς πότε γυρνάτε? Το μεσημέρι. Α, τέλεια. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά για να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί τώρα εντάξει, είμαστε μακριά και η επικοινωνία μπορεί να είναι λίγο δύσκολη με το Βαρέζε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.